Για πάμε. Για πάμε λοιπόν να δούμε το Skype μας, να συναντήσουμε μέσω Skype τον καλεσμένο μας. Για πάμε στον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και βεβαίως πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας ΑΜΕΑ. Καλησπέρα σας. Να, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους που μας παρακολουθούν στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά. Λοιπόν, υποψήφιος σε ευρωεκλογές, κύριε Βαρδακαστάνη, με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και... Υποψήφιος με το πολιτικό σχηματισμό που ξεκίνησα και συνέχισα όλη μου τη ζωή. Βέβαια. Δεκαετίες τώρα. Δεκαετίες τώρα, κύριε Βαρδακαστάνη, σας έχουμε συνδέσει με το κίνημα, με τις πράξεις, με τις δράσεις για τα άτομα με αναπηρία. Νομίζω ότι το αναπηρικό κίνημα σας έχει ως σημείο αναφοράς. Τώρα, από αυτό το κίνημα μέχρι την Ευρωβουλή, πώς είναι η απόσταση και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχετε? Ακούστε, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε και τη δράση μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Εγώ είμαι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία από το 1999, 25 χρόνια. Και αντιπρόεδρος 97-99, δηλαδή 27 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Βέβαια. Ό,τι έχει θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα με αναπηρία και έχουν θεσπιστεί πάρα πολλά πράγματα από τη συνθήκη του Άμστερνταμ που για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο όρος αναπηρίας στο άρθρο 13 που είναι το άρθρο για την καταβλέψη των διακρίσεων, είναι το άρθρο 19 σήμερα στη συνθήκη της Λισαβόνας, μέχρι τη χτεσινή απόφαση του Κοινοβουλίου για την ολοκλήρωση της νομοθεσίας για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης, νομίζω ότι μπορώ να παρουσιάσω σε εσάς και στον ελληνικό λαό μια ευρωπαϊκή εμπειρία που έχει πάνω από 30 οδηγίες, κανονισμούς και πολιτικές με προεξάρχουσα την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η πρώτη και η μόνη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κυρωθεί μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Επιπροσθέτως, σημειώνω, για το ευρωπαϊκό, για να δούμε πώς συνδέεται, απαντώ. Ναι. Είμαι μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και από πέρυσι είμαι ερετός πρόεδρος στο τμήμα οικονομικών που χειρίζεται ζητήματα οικονομικής και νομισματικής ένωσης, κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης, φορολογία, τραπεζική ένωση, πολιτική συνοχή κλπ. Λοιπόν, η σχέση μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι η απόσταση Ελλάδος-Βρυξελών, είναι η απόσταση μιας καθημερινής δράσης, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία, και έχουμε θετικό αποτέλεσμα, να είναι συμπεριληπτική για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα. Άρα, αλλά είμαστε πίσω. Κύριε Βαρδακαστάνη, έχουν γίνει λοιπόν σημαντικά βήματα όλα αυτά τα χρόνια και εσείς προσωπικά έχετε πρωτοστατήσει σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα από εδώ και πέρα, να δοθούν μάχες και σε επίπεδο Βρυξελών, όπως λέτε. Και πόσο δεκτική είναι η Ευρώπη σε όλα αυτά, ε? Πιο δεκτική από την Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Εννοείται. Ακούστε με να σας πω. Εγώ δεν θέλω να εκλεγώ, δεν πολιτεύομαι με το ΠΑΣΟΚ για να εκλεγώ να εκπροσωπώ τα άτομα με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρία είναι οι οργανώσεις τους. Δεν είναι οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές κομμάτων που είναι εκπρόσωποι των κομμάτων με τα οποία εκλέγονται. Εγώ θέλω να εκλεγώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση αυτό που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, με βάση αυτό που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα για μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο κοινωνική, πιο συμπεριληπτική σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο που θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για το τι έχουμε μπροστά μας. Βεβαίως. Αυτή την πενταετία. Γι' αυτό θέλω να συμμετάσχω, γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με όλους τους προέδρους του Κοινοβουλίου από το 1999 μέχρι σήμερα, με πάρα πολλούς επιτρόπους. Έχω συναντήσει από το Γενάρη μέχρι σήμερα, για να καταλάβετε, 6 επιτρόπους για διάφορα θέματα.
χειρίζομαι, όπως σας είπα, δύσκολα θέματα οικονομικής πολιτικής. Πληρά θέματα οικονομικής πολιτικής. Όλες οι γνωμοδοτήσεις που είναι υποχρεωμένοι η ΕΟΚΕ να εκδίδει και να καταρτίζει από, με βάση τη συνθήκη, περνάνε από το τμήμα το δικό μου, των οικονομικών. Συνεπώς, εγώ δεν ζητώ να πάω στην Ευρωπαϊκή, να πάω στο Κοινοβούλιο με βάση την προοπτική που δεσμεύομαι, αλλά με βάση την προοπτική που πηγάζει από το έργο μέχρι σήμερα. Ωραία. Νομίζω ότι το είπατε κι εσείς και είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε και το λέμε όλες αυτές τις ημέρες, ότι αυτές οι εκλογές που έρχονται είναι κομβικής σημασίας, με την έννοια του ότι είμαστε σε μια κομβική στιγμή για το αύριο, όχι μόνο για το τώρα, αλλά για το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνούμε σε αυτό? Θα σας πω ότι την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, για να το κάνουμε πολύ πρακτικό, ναι, το Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει, από του χρόνου θα αρχίσει αυτό, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αφορά σχεδόν το σύνολο της δεκαετίας του 30. Για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τη χρηματοδότηση όλων των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, και αναφέρομαι σε αυτή γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Κρήτη μας, mm-hmm, ή για όλη τη χώρα, ο πρωτογενής τομέας, το ΕΣΠΑ, το νέο ΕΣΠΑ 28-34, που συνήθως θα πάει μέχρι 36-37, δηλαδή μιλάμε πάλι για σχεδόν όλη τη δεκαετία, mm, θέματα κλιματικής κρίσης και κλιματικής αλλαγής. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα, στην νοτιοανατολική της πλευρά υπάρχουν κάποια φαινόμενα ερημοποίησης και πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση πριν είναι πάρα πολύ αργά. Πρέπει να έχουμε συνεπώς ισχυρή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητήματα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά ακόμα. Υπάρχουν βεβαίως για την επόμενη περίοδο στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρώπη γενικότερα, κύριε Παρδακαστάνη, υπάρχουν και ζητήματα ασφάλειας πλέον. Δηλαδή, μιλάμε και για κρίση, πολυκρίση, αν θέλετε, ασφάλειας με τα όσα συμβαίνουν και κοντά μας εδώ στην Ελλάδα. Μπράβο. Επήγατε σε αυτό που μόλις θα ήθελα να αναφέρω. Το ζήτημα της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, της αμυντικής πολιτικής, η συζήτηση που γίνεται για τον Ευρωστρατό. Είναι 9 χώρες που περιμένουν, ναι, και διαπραγματεύονται για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίπτωση που όλα αυτά θα έχουν στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με το Ταμείο Ανάκαμψης? Αυτό ήταν, θα ολοκληρωθεί και θα σταματήσει το 26, ή θα έχουμε νέο δεύτερο Ταμείο Ανάκαμψης και αθεκτικότητας? Και ως Ελλάδα, πώς έχουμε πάει με το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Βαρδακαστάνη, ως Ελλάδα? Γιατί και το δικό σας κόμμα έχει ασκήσει έντονη κριτική και σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Νομίζω η κριτική που έχουμε ασκήσει είναι, ναι, ότι δεν αξιοποιούμε, mm, τους πόρους όπως θα έπρεπε για να ενισχύσουμε τους τομείς που αυτή την περίοδο έχει ανάγκη πάρα πολύ η χώρα μας. Είναι η υγεία, είναι το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, είναι η παιδεία, είναι το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Δείτε, αυτή τη δεκαετία θα εισρέψουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ μαζί περίπου 70 δισεκατομμύρια. Τεράστια ποσά, τα οποία αν δεν τα εκμεταλλευτούμε σωστά, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Δείτε λίγο, πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανάπτυξη 0,4. Δηλαδή είναι κοντά στα όρια της ύφεσης. Uh-huh. Εμείς ήμασταν στο 2. Αλλά και αυτό είναι τρεμοσβήνη που λένε. Δηλαδή πρέπει να έχουμε να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Είπατε προηγουμένως, για παράδειγμα, για το 1,8 που δίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας για την πραγματική αύξηση των μισθών. Ναι. Μα μισθοί που καταλαιλατήθηκαν ακριβώς την προηγούμενη δεκαετία, που
μπορούμε να μιλάμε ότι τους δώσαμε αύξηση από τα 650, ας πούμε, το κατώτατο, τα 830. Αυτό μπορεί να καλύψει αυτό που χάθηκε σε μια δεκαετία και πλέον? Περισσότερο, όχι, βέβαια. Περισσότερο από το 30%, κύριε Βαρδακαστάνη, λένε. Βεβαίως. Μα μόνο με τη σύμβαση, μόνο με τη σύμβαση, τις αλλαγές που έγιναν στη συλλογική σύμβαση βιαίως το 2012, είχαμε δραματική αλλαγή στον κατώτατο μισθό, πολύ σημαντική, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί. Θα μου πείτε, μα το αντέχει η ιδιωτική οικονομία να το πληρώσει? Αν δεν το αντέχει να το πληρώσει, σημαίνει ότι η ανάπτυξή μας είναι με γυάλινα ποδαράκια. Λοιπόν, κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, την κουβέντα αυτή που είχαμε. Βεβαίως, τα ξαναπούμε και μέχρι τις ευρωεκλογές. Εγώ θέλω να καλέσω, να παρακαλέσω, να ενθαρρύνω τους συμπολίτες μας να δουν με προσοχή τι λέμε, να δουν με προσοχή την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα, όχι ως αυτός σκοπός, αλλά για να είναι πρωταγωνιστής της ανασυγκρότησης της δημοκρατικής παράταξης με προοπτική διακυβέρνησης, και αναφέρομαι σε έναν πληθυσμό, σε πολίτες όπως είναι η Κρήτη, που έχετε συνδέσει εσείς όλοι την ιστορία του νησιού και την πολιτική σας τάση. Έτσι. Με την προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Κύριε Βαρδακαστάνη, να σας ευχαριστώ. Να γίνουμε πρωταγωνιστές. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλό αγώνα σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.